Την καλησπέρα μου στην ομάδα και σε όλους τους φίλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Green Age Survivor Kit, για τα ναι και τα όχι του. Επειδή το συγκεκριμένο kit διαφημίζεται πάρα πολύ και κυρίως από ξένες σελίδες, θα ήθελα να σας αναφέρω 2-3 πραγματάκια ώστε να γνωρίζετε γιατί πράγμα μιλάμε και αν αξίζει η αγορά του. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι για να επιβιώσεις με το συγκεκριμένο kit θα πρέπει να κατέχεις καλά τον όρο επιβίωση και να είσαι μεγάλος γνώστης. Διότι αν είσαι στα πρώτα στάδια και ξεκινάς τώρα, το μόνο που θα σου προσφέρει θα είναι απογοήτευση και τίποτα άλλο. Για να είναι μικρό το kit, θα πρέπει οπωσδήποτε το ίδιο να είναι και τα αντικείμενά του. Στο βίντεο μπορείτε να δείτε καλά τα περιεχόμενά του και το πόσο μικρά είναι. Ας πούμε, ένα απαγορευτικό αντικείμενο που βρίσκεται μέσα στο Green Age Survivor Kit είναι το μικρό κοπίδι. Με το συγκεκριμένο, εκτός από την χρήση του σαν μαχαίρι, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και πάνω στη λεπτή ράβδο μαγνησίου για να παράγουμε σπινθήρες για τη φωτιά που θα χρειαστεί να ανάψουμε. Πιο σίγουρο είναι ότι θα κόψουμε το αδάχτυλά μας παρά ότι θα ανάψουμε φωτιά. Είναι τόσο λεπτό που δεν έχει κράτημα και μπορεί να γυρίσει ανά πάσα στιγμή η κόψη προς τα δάχτυλά μας. Θα λειτουργήσει σωστά μόνο αν το σφινώσουμε σε λεπτό ξύλο ή λεπτό καλάμι και βρίσκει κόντρα εκεί και όχι στο δάχτυλό μας. Η συγκεκριμένη μικρή λεπίδα ληστράει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Καλύτερα να δώσετε χρήματα για να αγοράσετε ένα καλό kit επιβίωσης ή να το φτιάξετε μόνοι σας, παρά να αγοράσετε και να στηριχθείτε στο συγκεκριμένο, σε αυτό που σας δείχνω, στο συγκεκριμένο το μικρό, το Green Age Survivor Kit. Αν τώρα σας αρέσει και θέλετε να κρέμετε στο σακίδιό σας ή το θέλετε για εφιαλτικό, προτιμήστε πάνω απ' όλα να μην είναι κινέζικο και αντί για λεπίδα να έχει μικρό ring knife που είναι πιο χρηστικό. Βέβαια, όπως και με τα κλασικά kit επιβίωσης, μπορείτε και αυτό να το φτιάξετε και μόνοι σας, διαλέγοντας τα κατάλληλα αντικείμενα που θα βάλετε μέσα. Κατά την προσωπική μου άποψη, το συγκεκριμένο μικρό kit δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο και θα το χρησιμοποιούσα μονάχα αν δεν είχα κάτι άλλο μαζί μου και πάλι όμως με πολύ μεγάλη προσοχή. Έχω χρησιμοποιήσει όλα τα αντικείμενα που περιλαμβάνει μέσα, διότι ήθελα να τα δοκιμάσω και να δω βέβαια αν αντέχουν. Το άναμα με το κοπίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο γιατί γλίστραγε από τα δάχτυλά μου. Μέχρι που το σφήνωσα σε λεπτό καλάμι και κατάφερα να δημιουργήσω σπινθήρες πάνω στη ράβδο μαγνησίου. Το προσάναμα μετά από 3 προσπάθειες άναψε. Τώρα από τα 2 αγκίστρια που είχε μέσα, το ένα αγκίστρι άντεξε και το δεύτερο στην πρώτη τζιμπιά που πήρε έσπασε. Όπως είπα και παραπάνω, για εφεδρικό γκατζετάκι είναι μια χαρά, είναι καλό. Μέχρι εκεί όμως. Δημιουργήστε ένα δικό σας με τα κατάλληλα αντικείμενα και με αυτά που θα διαλέξετε μόνο εσείς. Ή πάρτε ένα πάρα πολύ καλό του εμπορίου. Και τα δύο είναι πάρα πολύ καλές επιλογές.